Λοιπόν, σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας για ακόμα μια φορά εδώ, να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες του νομού. Σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ και του νομού Βρεμενών. Βρισκόμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές. Υπάρχει πράγματι ένα πολιτικό περιβάλλον πρωτόγνωρο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και δίκαια είναι προβληματισμένος και οργισμένος. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανατράπηκαν πράγματα και δεδομένα πολλών ετών. Είναι σαν να τραβήχτηκε η κουρτίνα που είχε απλώσει το πολιτικό σύστημα για να κρύβει την αλήθεια. Σε απότερο χρόνο θα κριθεί ψύχρεμα η στάση του καθενός και η συνεισφορά στο να γίνει η ελληνική κοινωνία μια διαφορετική κοινωνία χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, αλλά μια κοινωνία αξιών, ισοτιμίας και συνοχής. Τα προηγούμενα 2 χρόνια το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την ευθύνη της διάσωσης της χώρας. Δυστυχώς μόνο του, με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση Παπαδήμου, αναλαμβάνοντας τεράστιο πολιτικό βάρος και κόστος ταυτόχρονα. Όταν λοιπόν καλείσαι να διορθώσεις σε πρωτόγνωρες συνθήκες, σε συνθήκες στην ουσία πολεμικές, αδυναμίες πολλών δεκαετιών, με ευθύνη βέβαια του πολιτικού συστήματος, το κόστος είναι τεράστιο. Σε συνθήκες σύγχυσης του κόσμου και δυστυχώς συνθήκες τεράστιας οικονομικής κρίσης, είναι εύκολο να ξεπεταχτούν και να αποκτήσουν δημόσιο λόγο τα εύκολα λόγια, τα λόγια χωρίς αντίκρισμα, τα λόγια του λαϊκισμού, οι ακραίες φωνές, οι απαράδεκτες και μη ανοιχτές λογικές φασισμού. Η υπεύθυνη στάση είναι να σταθείς με αλήθειες, με λόγια που θα αντέξουν στον χρόνο και δεν θα ανατραπούν τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Και αυτό κάνει ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, δεσμευόμενος για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ στα εξής. Δεν πρόκειται να θυγούν εκ νέου χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι. Δεύτερο, δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Τρίτον, δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι. Όποιος λέει περισσότερα θα τα βρει μπροστά του μετά τις εκλογές. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει νομίζω να σκεφτούμε επιπρόσθετα μερικά πράγματα. Πρώτον, τα γρεβενά είναι μονοϊδρική και συνεπώς ο βουλευτής που θα εκλεγεί πρέπει να εκπροσωπεί όλους τους γρεβενιώτες. Πρέπει λοιπόν αν μπορεί να το κάνει. Δεύτερον, στα πλαίσια του ορθολογισμού των δαπανών του κράτους και στα γρεβενά ενδέχεται να κινδυνεύσουν δομές όπως ΤΕΗ, σχολεία στη φυλάκων, κέντρων συλλέκτων, δόηδες κάτης, διοίκηση νοσοκομείου. Ο ρόλος του βουλευτή εδώ μαζί με τους ανθρώπους που τον στηρίζουν είναι τεράστιος. Πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στην πίεση της συγκέντρωσης δομών στα κέντρα της περιφέρειας. Φανταστείτε την περίοδο του σεισμού στα γρεβενά, γιατί και τότε είχαμε μία κρίση που το μέγεθός της μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο και παρόμοιο. Να υπήρχε μάλλον ελλειπή εκπροσώπηση του νομού. Τρίτον, η δυνατότητα να θερμανθούν τα γρεβενά, η Δασκάτη, τα Χάσια, τα Βέντζα, οι Ηρακλειώτες, ο Ορεινός Όγκος, οι επιχειρήσεις του νομού. Μιλάμε για δυνατότητα, γιατί να θερμανθούμε με άλλη τιμή του πετρελαίου δεν υπάρχει. Και επιπλέον τίθεται και θέμα διαφύλαξης του δασικού πλούτου. Αυτό το θέμα θα το παλέψουμε με όλους στη Βόρεια Ελλάδα και όπως είπε ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, άλλο θέρμανση στα Γρεβενά και άλλο θέρμανση στην Αθήνα. Αναφέρω κάποια σημαντικά θέματα που θα μας απασχολήσουν όμως τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Και κατά τη γνώμη μας χρειάζεται γνώση, ομαδική προσπάθεια και δυνατότητα συνεργασίας. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δίνουμε μάχες και να τις κερδίζουμε προς όφελος των συμπολιτών μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν φτιάξαμε μια δυνατή ομάδα που λειτουργεί συλλογικά τώρα αλλά και μετά τις εκλογές. Με όλους μας μαζί. Μια ομάδα που συνδυάζει την εμπειρία και τη δύναμη της ανανέωσης και τη διάθεση της προσφοράς. Αυτή λοιπόν την ομάδα με την οποία θα παλέψουμε και προεκλογικά
αλλά και μετεκλογικά και μαζί με όλους τους άλλους που θα συνεισφέρουν έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νομού και των συμπολιτών μας, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω σήμερα εδώ. Ξεκινώντας από το δεξιά μου, όπου είναι ο Τζίκας Σοβάιος. Ο Τζίκας Σοβάιος είναι οικονομολόγος, είναι απόφυτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ στη Λάρισα. Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Κατάγεται από το Πολύδεντρο. Μέχρι πρόσφατα ήταν αντιπρόεδρος σε έναν από τους σημαντικούς τομείς ανάπτυξης του νομού μας στο χειροδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και είσαι ακόμα βέβαια. Και το εύχομαι καλή επιτυχία και δύναμη. Θα παρακάμψω τον Κυριάκο. Είναι κοντά μας. Θα πάω στον έτερο υποψήφιο, τον Λάμπρο τον Μπαλάντζα. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, με δραστηριότητα στην νεολαία στην οποία υπήρξε και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια υπήρξε συνεργάτης της Φόφης Γεννηματάς στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κατάγεται από τη Δασκάτη και μας βοήθησε όλη αυτή την περίοδο, όπου και αν χρειάστηκε, και για στον νότιο τομέα και σε όλο τον νομό. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Κυριάκος Σταταρίδης. Κυριάκος είναι δάσκαλός μας. Κυριάκος πρώην βουλευτής, χειρίστηκε θέματα δύσκολα, όπως παραδείγματος χάρη την περίοδο του σεισμού, δέχτηκε να συμβάλλει σε μια δύσκολη περίοδο. Κυριάκο, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Συστρατευθήκαμε και συστρατεύτηκα προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια που κάνει σήμερα η πατρίδα και το έθνος, προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο που έχει φτάσει η χώρα μας. Έχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησα σε διάφορους τομείς της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω τα μέγιστα στον τόπο, εδώ στα Γρεβενά που γεννήθηκα και μεγάλωσα και που ζω καθημερινά. Πιστεύω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλου του γρεβενιώτικου λαού. Σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα η επιλογή του ΠΑΣΟΚ και του πρόεδρου του Μεσαρατέχου στο ψηφοδέλτιο του λαού Γρεβενών. Στρατεύτηκα σε αυτή τη μάχη στις πιο κρίσιμες εκλογές για τη χώρα μετά τη μεταπολίτευση, γιατί πιστεύω ότι το διακύβευμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας είναι το σημαντικότερο που είχαμε ποτέ να επιλέξουμε. Παράλληλα, συμμετέχω στις εκλογές για να εκφράσω και τη νέα γενιά, τη γενιά μου, μια γενιά που πλήττεται από την κρίση που δεν τη δημιουργήσε, που δεν έχει καμία ευθύνη για αυτή. Είναι μια περίοδος ανατροπών του πολιτικού συστήματος. Οι ανατροπές όμως πρέπει να γίνουν συντεταγμένα σε μια σταθερή τροχιά και να εκφραστεί η νέα γενιά με φρέσκες ιδέες, με καινούργιες νοοτροπίες και με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική, στην κοινωνία και σε όποια άλλη δραστηριότητα. Κατεβαίνω στις εκλογές, έχοντας στη μνήμη μου εκείνη τη μέρα του Σαββάτου, στις 13 Μάη του 1995, όταν περιοδεύοντας τα χωριά που είχαν πληγεί από τον σεισμό και το βράδυ κάνοντας δηλώσεις στα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης, είχα πει «Μέσα από τα χαράσματα και την καταστροφή θα ξαναφτιάσουμε πάλι το νομό μας». Ερχόμενο σήμερα σε μια ανάλογη ατμόσφαιρα που δυστυχώς σήμερα έχει διαμορφώσει και ένα αντίστοιχο πολιτικό κλίμα. Μια ατμόσφαιρα κατήφιας, δυσαρέσκειας, θυμού και οργής. Μέσα από αυτές λοιπόν τις άσχημες συνθήκες δηλώνω πως υπάρχει ελπίδα να ξαναφτιάξουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, να φτιάξουμε πάλι μια Ελλάδα ισχυρή. Έχοντας την πείρα, μετά από 7 συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, όπου έχω εκλογεί 3 φορές βουλευτής, να παίξω πάλι έναν ιστορικό ρόλο για τον τόπο αυτό. Τον τόπο που αγαπάμε και θέλουμε εδώ να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.